Γίγαντες στο φούρνο με φέτα. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια φασόλια γίγαντες, 2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 3 μέτρια καρότα, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κλειναράκια σέλινο ψιλοκομμένο, 3 ντομάτες παλτοποιημένες, 100 ml ελαιόλαδο, 250 γραμμάρια φέτα, 300 ml ζωμό λαχανικών, μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, ρίγανη. Γίγαντες τα κάνουμε και ο Γιάννης θα μας δείξει το κόλπο για το τι κάνουμε όταν δεν έχουμε προλάβει να μου σκέψουμε τα φασόλια μας από βραδύς. Ακριβώς. Έστερ, πρώτα απ' όλα φίλες και φίλοι, βάζουμε το τηγάνι το μεγάλο να σταθεί. Δώσ' το. Βεβαίως. Εκεί πέρα. Μετά, τα εργαλεία που χρειαζόμαστε είναι τρία. Είναι μαγειρική σόδα, είναι ξύσμα λεμονιού, χυμό λεμονιού, λίγη σόδα και τι άλλο. Αγάπη. Φασόλια. Λεμόνι. Λεμόνι, λεμόνι, εδώ τα έχω. Έστερ μου, σου δίνω λίγο ζωμό. Ζωμό λαχανικών. Λαχανικών, κότα, βόηδη, ό,τι θέλεις. Βοηδινό, συγγνώμη. Ό,τι θέλεις. Εν συνέχεια, έλα από εδώ, ανοίξει την καλοσύνη. Βεβαίως. Τρίβουμε το λεμόνι μέσα στο τηγανάκι μας. Η συνέχεια μας είναι, ένα πάλι από εδώ, θα στύψουμε το λεμόνι. Να στύβουμε το λεμόνι, το πατάμε πάρα πολύ καλά, έτσι να γίνει πιο ζουμερό. Το στύβουμε. Και θα βάλουμε το χυμό λεμονιού, φίλες και φίλοι, στο μέσα ζωμό. Στο ζωμό. Το βάζω. Α, μπράβο. Τέλεια. Συνεχίζουμε. 4 με 5 κοφτές κουταλιές μαγειρική σόδα. Τη σουπίτσας. Σόδα. Και μήλο, όπως είναι το μήλο, το κόβουμε στα τρία. Βλέπετε πως αρχίζει και αφρίζει. Τελείως. Και μέσα εκεί θα αδειάσουμε τα φασολάκια μας. Κοιτάξτε. Ή ελέφαντες ή οτιδήποτε άλλη ποικιλία εσείς επιθυμείτε, όπως είναι μέσα εδώ. Χωρίς να τα έχουμε σκέψει, να το... Χωρίς να τα έχουμε σκέψει. Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει, φίλες και φίλοι, γύρω στα 10 λεπτά. Μόνο! Προσέτουμε μέσα... Ενώ τι κάνουμε τώρα, ξύδι. Το αφήνουμε να βράσει. Αφήνουμε να πάρει, κοιτάξτε τώρα, με το ξύδι που προσθέτουμε. Αρχίζει και δημιουργείται μια χημική αντίδραση η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να γίνει το μαγείρεμα, άρα να σπάσει ο φλοιός, να σπάσει όλο το σκληρό αυτό που έχει. Θα μου πείτε δεν είναι μόνο σκληρό, είναι και εδώ μέσα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο που σπάει η εξωτερική θωράκιση, αρχίζει και μαλακώνει το μέσα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Φανταστικό. Μην ήταν εύκολο. Μήλο, ξύσμα λεμονιού. Αρκετές κουταλιές της σούπας μαγειρικής σόδας. Τι άλλο έριξες μέσα? Και έριξα λίγο λεμόνι. Και έριξες λίγο λεμόνι και έριξες λίγο ξύδι. Ακριβώς. Βλέπεις? That's it. Αρχίζει και βράζει. That's it. Αφαιρούμε τώρα. Πείτε ότι έχει γίνει το μαγείρεμα για μισή ώριτσα. Ναι. Αφαιρούμε, σας παρακαλώ πολύ προσεκτικά. Το μήλο. Το μηλαράκι. Το νερό δεν το αλλάζουμε? Όχι, δεν το αλλάζουμε. Δεν το αλλάζουμε. Δεν το αλλάζουμε καθόλου. Μη σας φοβίζει, γιατί και με το μήλο έχουμε φέρει το πιο δυνατό αποτέλεσμα που εμείς θέλαμε.
Λοιπόν, μετά από μισή ώρα αφαιρούμε το μήλο και μετά πόση ώρα, ας πούμε, θέλουν τα φασόλια ακόμα? Καθόλου, θα μπουν μέσα στο φούρνο. Τόσο γρήγορα θα μαγειρευτούν. Ναι, γιατί κανονικά θέλει σίγουρα μία ώρα βράσιμο. Μέσα στο φούρνο θα μπουν τώρα, σαν γίγαντες πλακί που θα φτιάξουμε, πολύ πολύ απλά, για 55, μία ώρα και 10 λεπτά, ανάλογα όσο θέλουμε. Αυτό το παίρνω. Το χρειάζομαι. Το χρειάζεσαι. Το χρειάζομαι. Ας το βάλουμε έτσι εδώ να βλέπει ο κόσμος καλύτερα. Τώρα, η αρχή μας είναι... Καρότα. Όπως είπες και εσύ, χωριάτικα. Είσαι κυβάκια. Στην άλλη συνταγή το έχω περάσει από το blender. Δεν βλέπετε καλά, σίγουρα. Ας το βάλω έτσι εδώ, να βλέπετε πολύ καλύτερα. Το στρώνω ολόκληρο εδώ. Στην άλλη συνταγή που έχω ετοιμάσει, φίλες και φίλοι, που θα δείτε σε λίγο, γιατί βιαζόμουν ακόμα περισσότερο, τα πέρασα από το blender όλα μαζί, και το καρότο και το κρεμμύδι. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Και έχουμε εκεί ένα εντελώς καθαρό φαγητό. Εδώ είναι λίγο πιο robust, πιο μπαρόκ. Μ' αρέσει και αλλιώς. Ακριβώς. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Τσακ, 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 τσακ. Πήγανε τα καροτάκια μας. Συνεχίζουμε τώρα με το κρεμμύδι μας. Ένα και ένα, δύο. Και αυτό το κόβεις ρομπούστ. Το κόβω και αυτό τώρα ρομπούστ εδώ, αφού είναι και το κρεμμύδι κομμένο χοντρό. Το καρότο, καρότο, ναι, κομμένο χοντρό. Θα γίνει και το ίδιο με το κρεμμύδι. Και πάντα τα μαχαίρια σας, φίλες και φίλοι, να κόβουνε. Σε παρακαλώ, τι είμαστε, μολάτι και πιπέρι, έχεις την καλοσύνη. Μολάτι και πιπέρι. Και θα βάλουμε και λίγο λαδάκι. Τέλεια. Και πολύ γρήγορα. Συνεχίζουμε με το σκόρδο. Και έτσι να απλωθεί καλύτερα σε όλες τις μεριές. Θα βάλω μέσα εδώ και λάδι. Τέλεια. Βάλουμε και λαδάκι εδώ. Και να μην... Μπράβο, δώσε μου. Κι άλλο. Με αυτόν τον τρόπο δυναμώνω, όπως ξέρετε, τέλεια, το σκόρδο. Το άρωμα από το σκόρδο. Mm-hmm. Για χαρά. Τέλεια. Και το απλώνουμε παντού. Και πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας, φίλες και φίλοι. Με το σέλινο ή το σέλερι. Mm. Τι ωραίο φαγητό αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Με το μαϊδανό. Μαϊδανό. Μπόλικο. Πάντα. Τη ριγανίτσα. Και τώρα τα φασολάκια μας. Και τα φασολάκια μας σε μια λεκάνη. Θα τα σρώσουμε. Είναι βαρύ. Δεν είναι βαρύ. Πάσε με εδώ. Όπως είναι. Βλέπετε. Τέλειο. Οπότε την ώρα που βράζουν τα φασολάκια για κανένα μισάωρο, ετοιμάζουμε εμείς τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Προσθέτουμε όμως την ντομάτα τώρα εδώ μέσα. Έτσι ώστε να ανακατευτεί. Α, άλλα μαζί με το ζωμό. Το αδειάζουμε μέσα και φουρνίζουμε, φίλες και φίλοι, στο φούρνο στους 180 βαθμούς, σκεπασμένο, για 55, το πολύ, μία ώρα και 10. Τέλειο φαγητό. Τα φασόλια είναι στο φούρνο και εγώ θέλω πάρα πολύ να δω το έτοιμο φαγητό μας. Και μου άρεσε πολύ αυτή η ιδέα γενικώς, ότι ρίχνουμε αυτή τη μαγειρική σόδα, μήλο, ξύσμα λεμόνι, λίγο χυμό λεμόνι, λίγο ξύδι, και μετά δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα ότι πρέπει να τα μου σκέψει από βραδύς. Τέλειο! Τι ωραία! Θα δείξουμε όμως το εξής, Έστερ μου, ναι, εδώ στον πάγκο. Τώρα υπάρχει ένα κολπάκι, μας είπες, στο τέλος. Όχι, αν θέλω να προσθέσουμε μέσα και φέτα, ναι, κοιτάξτε, βάζω εδώ στον πάγκο και θα φανεί μόνη σου, για κοίτα, τι θα εφόσον φανεί? Το πατήσεις. Θα το πατήσω. Τι πρέπει να κάνω?
Έχει γίνει, σωστά. Έχει γίνει φανταστικά. Γιατί αν δεν είχε γίνει, δεν θα το πάταγες. Ακριβώς. Δεν θα μπορούσα να το πατήσω. Τώρα, θέλετε να προσθέσετε φέτα μέσα για τους ανθρώπους που με νηστεύουνε. Παίρνουμε ένα τηγάνι. Προσέτουμε. Καλά, τέλεια έχουν γίνει. Εντάξει, ξεχωριστά. Ένα τηγάνι. Προσθέτουμε μέσα την ντοματούλα που έχουμε κρατήσει. Επιπλέον. Αν είστε καλοσύνη, λίγη ρίγανη, Έστερ μου. Ρίγανη, έχουμε εδώ. Πάλε μου, όσο θέλεις. Τέλεια. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Θέλεις τη φέτα να είναι μέσα. Ναι, παρακαλώ. Okay. Βλέπετε. Προσθέτουμε μέσα επιπλέον ντομάτα και τη φετούλα. Έλα, φετούλα μου, εσύ εδώ. Η σκληρή, η μαλακιά. Ό,τι αυτό θέλετε. Είναι ένα φαγητό που πραγματικά με ευχαριστεί. Με ευχαριστεί να το φάω αυτό. Χαίρομαι. Και η φέτα βοηθάει, μην ξεχνάμε, και να δέσει ακόμα περισσότερη σαλτσούλα και να την κάνει ακόμα πιο κρεμώδης. Όποιος δεν θέλει καθόλου φέτα μέσα γιατί νηστεύει ακόμα και απλά τη βάζει, που είναι λογικό, την αποφεύγει. Και έτσι έχουμε ένα απλό, γρήγορο, νόστιμο αποτέλεσμα. Και σερβίρω εδώ απλά. Και σε πολύ ωραίο πιάτο. Wow. Πάρα πολύ ωραία. Και θα ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι, με πιπέρι και με ωραίο ελαιόλαδο.